9. Κοινέ τροφέ που μπορούν να σκοτώσουν το σκύλο σα. Γεια σα και καλώ ήρθατε στο κανάλι μα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. 9. Κοινέ τροφέ που μπορεί να σκοτώσουν το σκύλο σα. Ω λάτρε των σκυλιών, θέλουμε να του προσφέρουμε τα καλύτερα. Δυστυχώ όμω, υπάρχουν τροφέ που θεωρούμε ασφαλεί για εμά, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνε έω και θανάσιμε για τα τετράποδα φυλαράκια μα. Α δούμε λοιπόν Ποιε είναι αυτέ οι τροφέ. 1. Αβοκάντο Παρότι τα αβοκάντο αποτελούν θρεπτική τροφή για του ανθρώπου, κρύβουν σοβαρού κινδύνου για του κύλου. Η περσίνα, μια ουσία που υπάρχει σε όλα τα μέρη του αβοκάντο, φρούτο, φλούδα, φύλλα, σπόρο, είναι τοξική για τα τετράποδα φύλλα μα. Η περσίνα μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικά προβλήματα, δυσκολία στην αναπνοή και υγρό στου πνεύμονε σε σοβαρέ περιπτώσει, η δηλητηρίαση από αβοκάντο μπορεί να αποβεί μοιραία. Σοκολάτα. Σοκολάτα. Η σοκολάτα, όσο δελεαστική και αν είναι για του σκύλου, αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα τρόφιμα για αυτού. Η θεοβρομίνη και η καφείνη, χημικέ ουσίε που περιέχει η σοκολάτα, είναι δύσκολο να αφομοιωθούν από τον οργανισμό του, προκαλώντα γαστρεντερικά προβλήματα, όπω διάρρεια, κοιλιακό άλγο και αιμετό. Η ποσότητα σοκολάτας που μπορεί να βλάψει έναν σκύλο εξαρτάται από το μέγεθο και την ευαισθησία του. Ακόμη και μικρή ποσότητα, 20 mg θεοβρομήνη ανά κιλό σωματικού βάρου, μπορεί να είναι επικίνδυνη. Η μαύρη σοκολάτα, περιέχοντα υψηλότερη συγκέντρωση θεοβρομήνη, είναι ιδιαίτερα τοξική. 3. Σταφύλια και σταφίδε. Παρότι φαινομενικά ακίνδυνα, τα σταφύλια και οι σταφίδε κρύβουν σοβαρού κινδύνου για του σκύλου. Η ακριβή αιτία τη τοξικότητά του παραμένει άγνωστη, όμω η ουσία που ευθύνεται βλάπτει τα νεφρά του, οδηγώντα σε οξία νεφρική ανεπάρκεια. Ακόμα και μικρή ποσότητα, μερικά μόνο στα φύλια ή στα φίδε, μπορεί να είναι αρκετή για να αρρωστήσει σοβαρά ο σκύλο σα. Τα συμπτώματα δηλητηρίαση, όπω εμετό, κόποση και αυξημένη ούρηση, εμφανίζονται typically 6-12 ώρε μετά την κατανάλωση. Γλυκά καραμέλα, οδοντόκρεμα και τσίχλα. Προϊόντα που περιέχουν ξυλιτόλι, όπως καραμέλες, οδοντόκρεμα και τσίχλες, μπορούν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για τα σκυλιά. Η ξυλιτόλι προκαλεί ραγδαία πτώση στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, οδηγώντας σε επιληπτικές κρίσεις, αδυναμία και κόμμα. Σε σοβαρέ περιπτώσει, η ξυλιτόλη μπορεί να πλήξει το ύπαρ και να οδηγήσει σε θάνατο. Αλκοόλ. Το αλκοόλ, που συναντάται σε διάφορα οικιακά προϊόντα όπω στοματικά διαλύματα και καθαριστικά, αποτελεί σοβαρή απειλή για τους σκύλους. Ακόμη και μικρές ποσότητες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά συμπτώματα, όπως έμετο, απώλεια συντονισμού και επιληπτικές κρίσεις. Σε ακραίες περιπτώσεις, η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αποβεί μοιραία για τον σκύλο σας. 6. Ζήμη μαγιάς Η ακατέργαστη ζήμη μαγιάς αποτελεί σοβαρή απειλή για την υγεία των σκύλων. Κατά τη ζήμωση, η μαγιά παράγει αλκοόλ, το οποίο είναι τοξικό για τους σκύλους, Επιπλέον, η ακατέργαστη ζήμη διωγγώνεται στο στομάχι του σκύλου, ασκώντα πίεση στα ζωτικά όργανα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φούσκωμα, δυσκολία στην αναπνοή και άλλε σοβαρέ επιπλοκέ. 7. Αλάτι. Η υπερβολική κατανάλωση αλατιού μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για του σκύλου. Η τροφή για ανθρώπου που περιέχει υψηλά επίπεδα αλατιού μπορεί να οδηγήσει σε δηλητηρίαση στου σκύλου, με συμπτώματα όπω επιληπτικέ κρίσει, πυρετό, έμετο και διάρρεια. Καφείνη. Η καφείνη, που συναντάται σε ποτά όπω ο καφέ και το τζάι, επηρεάζει αρνητικά του κύλου. Υπερδιεγείρει το νευρικό του σύστημα, οδηγώντα σε ανησυχία, έμετο, τρόμο και ταχυκαρδία. Σε ακραίες περιπτώσει, η καφείνη μπορεί να προκαλέσει πνευμονική ανεπάρκεια ή θάνατο. Ακόμα και μικρέ ποσότητε καφείνη μπορεί να αποβούν μοιραίε. 9. Κρεμίδι και σκόρδο. Το κρεμμύδι και το σκόρδο περιέχουν θηικέ ενώσει που βλάπτουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια των σκύλων. Η καταστροφή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ανεμία, η οποία εκδηλώνεται με κούραση, οχρότητα ούλων και δύσπνια. Ακόμα και μικρέ ποσότητε κρεμιδιού ή σκόρδου μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία του σκύλου σα. Προσοχή! Αυτή η λίστα δεν είναι πλήρη. Να είστε πάντα προσεκτικοί με το τι ταΐζετε τον σκύλο σα και να επικοινωνείτε με το κτηνίατρό σα εάν έχετε οποιασδήποτε αμφιβολίες. Μην ξεχνάτε, η υγεία και η ευημερία του σκύλου σα είναι στα χέρια σα. Φροντίστε τον σωστά και θα σα χαρίσει πολλά χρόνια αγάπη και αφοσίωση. Σα ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.